Κωνσταντίνος Γεωργιάδης. Σήμερα πέτυχες, αν θυμάμαι καλά, 11 πόντους, αν δεν κάνω λάθος. Γενικά όμως είχες πάρα πολύ καλή παρουσία και στο αμυντικό κομμάτι. Μεγάλη νίκη σήμερα, με το οποίο κάνετε το break, σοβαρίσατε 1-1. Θα πάρετε το πρωτάθλημα, πιστεύεις, στο τρίτο τελικό? Για να πάρουμε το πρωτάθλημα θα δείξει, όπως φαίνεται, την Τετάρτη. Όπως μας είπε ο coach, πρέπει να εστιάσουμε στην άμυνα. Από εκεί και πέρα όλα αρχίζουν από εκεί. Τι κάνατε σήμερα καλύτερα από το Φίνικα και πήρατε την νίκη, ειδικά εκείνο το δεύτερο ημίχρονο ήταν εξαιρετικό? Πιστεύω την ψυχή, τίποτα άλλο. Πες μας λίγο για την ομάδα. Μια ομάδα φέτος που έκανε εξαιρετική σεζόν, μία ήττα μόλις στη regular season, δεύτερη ήττα στην έδρα σας. Γενικά, έτσι, μίλα μας λίγο για την πορεία μέχρι εδώ, με μια ομάδα νεαρή, πολλούς μαθητές. Ο coach είπε ότι εσύ είσαι ο μόνος φαντάρος της ομάδας. Ναι, σχετικά είμαστε νεαρή ομάδα. Η παραπάνω είναι 05-04. Είμαι ο μοναδικός στρατιώτης. Έχουμε μόνο δύο που είναι άνω των 20 χρονών. Ξεκίνησαμε από τον Αύγουστο προπονήσεις συστηματικά κάθε μέρα, πρωί-νύχτα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στον τρίτο τελικό. Ευχαριστώ πολύ.